Το Κίεβο πρώτου κινδύνου κατάρρευσης του μετόπου του Μπάκμουτ και της απώλειας 30.000 ανδρών αποφάσισε να μεταφέρει όλες τις διαθέσιμες εφεδρίες προς την κατεύθυνση Μπελάγια Γκορακουρντιομόφκα στα νότια της πόλης. Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να εξαπολύσουν κεραυνοβόλα επίθεση όχι μόνο προς την κατεύθυνση του Τσάσιφιάρ και της Κωνσταντίνκοβα, αλλά και προς την κατεύθυνση του Τορέτσκ για να ολοκληρώσουν τη λαβίδα στο Μπάκμουτ και να αποκόψουν τις Ουκρανικές δυνάμεις από οποιαδήποτε οδό ανεφοδιασμού. Οι Ρώσοι στο βόρειο μέτωπο του Μπάκμουτ δεν αφήνουν να διαρρεύσουν πληροφορίες. Δεν είναι υπερβολή να υποθεί πως το αποτέλεσμα της μάχης του Μπάκμουτ θα κρίνει και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Μπάκμουτ είναι ο συνδετήριος συγκοινωνιακός κόμβος του Ντομπάς. Ο Ντένις Πουσίλιν, αναπληρωτής αρχηγός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, δήλωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Ρώσια 24 ότι η πόλη Μπάκμουτ επρόκειτο να περικυκλωθεί. Μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση της επιχειρησιακής περικύκλωσης είναι κοντά. Μέχρι αυτή τη στιγμή η κατάρρευση των Ουκρανών στο νότιο μέτωπο του Μπάκμουτ ήταν τάχιστη σε σχέση με το βόρειο άξονα. Ο οικισμός Κλεστσεύκα είναι το τελευταίο χωριό στο δρόμο για το Ιβανόφσκι. Η κατάληψη αυτού του οικισμού θα διακόψει την επιμελητία των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στη δυτική κατεύθυνση. Αν αυτό συμβεί, η μοίρα του Μπάκμουτ είναι προδιαγεγραμμένη.